Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε τέλεια. Σήμερα έχουμε το πιο extreme challenge. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος. Οι κανόνες είναι κάπως απλοί, αλλά είναι πάρα πολύ extreme. Έχουμε εδώ πέρα πίσω μας κάτι αριθμούς από το 1 έως το 15. Και θα κάνουμε πέτρα μολύβι σε λίγη χαρτί για να δούμε ποια πρώτη θα διαλέξει. Πίσω από αυτά τα χαρτιά έχει κάποιες προκλήσεις που εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αυτές οι προκλήσεις, αλλά από ό,τι ξέρουμε είναι πάρα μα πάρα πολύ extreme. Θα δείτε μετά τι θα γίνει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, βάλτε like, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανοκουνάκι ή το κούδουνο καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βιντεάκι. Και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί είναι πάρα πολύ extreme. Και εμείς πάμε στο βίντεο! Ξεκινάμε με πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Είσαι τελευταία. Όχι, είσαι τελευταία. Ωραία. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Ναι, είμαι πρώτη. Όχι. Κοίτα, είναι πρώτη, εγώ δεύτερη και 23η. Φοβάμαι, αλλά θέλω να διαλέξω. Λοιπόν, διαλέξω τον αριθμό 1. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει στο νούμερο 1. Να πιεις κοκακόλα από τον δεύτερο όροφο. Παιδιά, πώς γίνεται αυτό, θα γίνω χάλια. Από ό,τι βλέπετε, ξεκινάμε με ένα πολύ extreme challenge. Οπότε, Κίκη, καλή τύχη και πάμε. Παιδιά, τώρα η κυρία Αναστασία θα μου ρίξει την κοκακόλα, τη μεγάλη κοκακόλα από το δεύτερο όροφο. Να πω την αλήθεια, αγχώνομαι πολύ, αλλά θα κλείσω τα μάτια μου για να μην μου πετύχει η κοκακόλα μέσα στα μάτια. Και πάμε. Είσαι έτοιμη? Εντάξει, ναι. Πάμε. Φοβάμαι. Έλα. Όχι. Ανοίγεις το σκοτάκι. Δεν μπορώ. Λίγο ήπιες. Έλα. Σκύψε πια ο πίσω. Παιδιά, πιο γρήγορα φάλε το πρόσωπο! Έλα κι άλλα! Ελάτε! Έλα! Έχει κι ακόμα λίγο! Έχει κι άλλο! Τι! Αλλά λίγο! Άχι, ελάτε! Τέλος! Τελείωσε! Διάσαμε όλο! Συγχαρητήρια! Τελείωσε το, διάσαμε όλο! Τα κατάφερες! Παιδιά, δεν μπορούσα ούτε να τσιρίξω τίποτα γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο. Και εντάξει, δροσιστικό ήτανε! Πάμε όμως στη Βικτόρια! Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε πως είμαι και τώρα ήρθε η ώρα να επιτύχει κάτι extreme στη Βικτόρια. Βικτόρια, διάλεξε έναν αριθμό. Θα διαλέξω το 7. Βγάζω το 7 και λέει να βραχείς με κρύο νερό από το λάστιχο. Ωραία αργή έχεις, Βικτόρια. Ναι. Ω, δεν θέλω καθόλου να βραχώ, θα γίνω σαν τη Κική σχεδόν. Αλλά εντάξει, πάμε. Παιδιά, το νερό από το λάστιχο είναι πολύ πιο καλύτερο από την κοκακόλα. Πάω να ανοίξω το νερό και θα δει η Βικτόρια. Έλα. Λοιπόν, Βικτόρια, πάμε! 1, 2, 3! Πρέπει να μείνεις ακίνητη! Βρέξτε όλοι, 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 όλοι! Πώς είναι αυτή! Παιδιά, είναι πάρα πολύ κρύο! Χαίρε και κρύο, είναι πάρα πολύ! Φτάνει, φτάνει, φτάνει! Παιδιά, κοιτάξτε πώς έγινε η Βικτόρια! Η Κωνσταντίνα με έκανε χάλια! Θα την εκδικηθώ όταν της πετύχει κάτι σε αυτήν. Κοιτάξτε πως έγινε. Κάνει πάρα πολύ κρύο, αλλά πάμε στην Κωνσταντίνα. Πάμε στην Κωνσταντίνα. Δεν θέλω καθόλου να ανησυχώ. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ διαλέγω το 13. Ωραία, για να δούμε τι έχει το 13. Και έχει να βάλεις το χέρι σου μέσα στην τουαλέτα και να πατήσεις το καζανάκι. Είναι ότι πιο συχαμένο πράγμα μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος αυτό. Δεν πειράζει όμως, εσύ μπορείς και θα το κάνεις. Πάμε! Α, δεν θέλεις να παρατηθείς, αλλά είναι αρχή του challenge. Τώρα δεν νομίζω να θες να παρατηθείς. Από την αρχή δεν θα παρατηθώ γιατί είμαι δυνατή. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, μετανιώνω πάρα πολύ με αυτό που θα κάνω, αλλά πρέπει. Οπότε πάμε. Βλέπετε! Πάμε γρήγορα να το πιάνουμε. Ωραία, παιδιά, τώρα πάμε κάτω να συνεχίσουμε τα άλλα κορίτσια. Παιδιά, τώρα ξανά ήρθε η σειρά μου. Φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς πρέπει. Δεν ξέρω τι θα διαλέξω. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Θα διαλέξω το 9. Πάμε να δούμε τι έχει και στο 9. Να σπάσεις αυγό με τα δόντια σου. Τι, ό,τι πιο ιδέα, παιδιά. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το σπάσεις. Και είναι και ό,τι πιο ιδέα. Και θα το πιεις αφού θα σπάσεις με τα δόντια σου. Παιδιά, να το αυγό. Φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε πρέπει, γι' αυτό πάμε. Αηδία!
Και ξέρετε κάτι, αφού εσύ γελάς, πάμε στη Βικτόρια, θα δει, θα την εκδικηθώ. Και παιδιά, ήρθε η σειρά της Βικτόριας που πριν γέλαγε μαζί μου. Για πες, Βικτόρια, ποια διαλέγεις? Δεν ξέρω ποια διαλέξω, καλά δεν έχει και νόημα, επειδή δεν ξέρω τι κρύβει το καθένα, αλλά θα διαλέξω το 4. Παιδιά, τώρα θα δούμε τι έχει η Βικτόρια και εδώ βλέπω να ξαπλώσει πάνω στις βρωμιές. Δηλαδή, θα πρέπει εδώ πέρα κάτω στην άσφαλτο να τη λύγεσαι που έχουμε ρίξει εκεί κοκακόλα, τα αυγά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να δείτε η Βικτόρια πώς το κάνει? Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω καθόλου να τη λυχτώ κάτω στις βρωμιές, αλλά κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως είμαι τυχερή ότι πέτυχε στην αρχή αυτό σε μένα και όχι στο τέλος που θα έχει κάτω πολύ παραπάνω πράγματα. Ναι, όμως θα βρωμιστεί όλη, έχει πετραδάκια, έχει κτλ. Θέλετε να τερώσουμε πίτιδες πριν ξαπλώσει? Όχι, δεν το έλεγε, δεν το έλεγε, δεν το έλεγε. Τώρα θα δούμε. Εντάξει, η Βικτόρια έχει κάτι πολύ δύσκολο, γι' αυτό Βικτόρια πάμε. Τρεις φορές γυρνάς από εδώ και τρεις φορές από εκεί. Ένα. Πονάει. Δύο. Βλέπετε, έχει μαζέψει πάρα πολύ βρωμιές στα ρούχα της. Τα χέρια κάτω να κουμπάει την άσφαλτο. Ναι. Τρία, έλα Βικτόρια. Έλα, τρία. Τελευταία φορά. Όχι, έχεις κι άλλες τρεις φορές. Τρεις. Και το τελευταίο, Βικτόρια. Εντάξει, τα κατάφερα. Λοιπόν, παιδιά, έγινα χάλια! Παντού πετραδάκια, πάνω της κοκακόλα, από πριν. Βλέπετε πόσο χάλια έγινα, παρόλο που δεν είχε τίποτα φαγόσιμο πάρα πολύ. Μόνο κοκακόλα και λίγα αυγά, αλλά νομίζω είναι το χειρότερο επειδή έγινα χάλια. Ναι, παιδιά, βάλτε ένα like για να υποστηρίξουμε τη Βικτόρια και εμένα πριν που έκανα αυτό με την κοκακόλα, γιατί ήταν το χειρότερο. Και εμείς πάμε στην Κωνσταντίνα. Ωραία, παιδιά, εγώ διαλέγω το 12. Okay, για να δούμε τι έχει το 12 και έχει να βάλεις καρπούζι πάνω στο κεφάλι. Δηλαδή θα κόψουμε το καρπούζι στη μέση και θα πρέπει να κάνεις έτσι γύρω γύρω το καρπούζι όλο μέσα στο κεφάλι σου. Όπως... και θα έχεις βρώμικα μαλλιά. Όπως στείλουμε το πορτοκάλι, ακριβώς έτσι ναι. Με το καρπούζι. Τι! Μα πώς, μα γιατί! Γιατί σε μένα αυτό το καρπούζι, γιατί δεν έπρεπε να το έχεις εσάς. Παιδιά, έχουμε το καρπούζι και τώρα θα το ρίξουμε πάνω στο κεφάλι της Κωνσταντίνας. Κωνσταντίνα, είσαι έτοιμη? Ένα, δύο, τρία. Έλα πιο μπροστά. Έλα πιο μπροστά. Έλα. Ναι. Ωραία. Ωραίο καπέλο έχει η Κωνσταντίνα. Νομίζω καταπληκτικό, το γυρνάμε και λίγο από την άλλη. Ναι. Τα μαλλιά έγιναν λίγο χάλια, ωραία. Και λέμε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Και θα πρέπει τώρα να το κρατήσει μέχρι το τέλος του challenge. Ναι, θα το έχει σαν καπέλο. Εντάξει, θα δούμε μετά. Και εμείς πάμε τώρα σε μένα. Το καρπούζι, Κωνσταντίνα, θα το κρατήσει μέχρι το δικό σου επόμενο round. Και πάμε τώρα σε μένα που διαλέγω τον αριθμό. Πάμε 11. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει στο 11. Και να βάλεις παγάκια μέσα στη μπλούζα σου για 30 δευτερόλεπτα. Όχι. Ναι. Λοιπόν, βάλει την μπλούζα μέσα από το σορτσάκι για να μην πέφτουν τα παγάκια. Ναι. Τα παγάκια, εντάξει, δεν θα τα βάλει και όλα. Αλλά, λοιπόν, για πάμε. Πάμε λοιπόν, άντε να πάρουμε έτσι αρκετά λίγο να βάλουμε εδώ πέρα. Ωραία, βάλα. Τι θα βάλω κι άλλα. Και από πίσω στην πλάτη. Έλα, έλα. Από πίσω. Δεν είναι χειρότερα. Βάλε κι άλλα. Μένουμε για 30 δευτερόλεπτα. Πάμε στη Βικτόρια. Παιδιά, τώρα είναι η δικιά μου σειρά. Ελπίζω να μου πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό που μου πετύχε την προηγούμενη φορά.
Και διαλέγω το 8. Να το παιδιά το 8, πάμε να το βγάλουμε. Ελπίζω να είναι κάτι πάρα πολύ extreme. Βγάλει το εσύ γιατί κολλάει τα χέρια μου. Ωραία. Να ρίξεις αντιγύ στο πρόσωπο, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Τώρα θα δει, θα το μετανιώσει η Βικτόρια που μας κοροϊδεύε εμάς πριν. Τώρα θα δει. Τι! Οργυρό τώρα! Θα κοιμήσω, θα κολλάω όλοι. Επειδή εντάξει, για ένα λεπτό θα είναι ωραίο, επειδή θα είναι έτσι γλυκό. Θα το δοκιμάσω και λίγο, αλλά μετά θα κολλάει όλο το πρόσωπό μου και τα μαλλιά μου. Ήχου! Παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε τη σαντιγή. Βικτόρια, είσαι έτοιμη, έλα λίγο πιο κοντά. Θα την κουνήσουμε και πάμε. Παιδιά, να τη σαντιγή, τώρα θα την βάλουμε στη Βικτόρια. Κι άλλο πάλι σου βάζω. Ναι, έλα, έλα, βάζω το στο χέρι μου, έλα, έλα, πάμε. Βάλε πιο πολύ, θα το μετανιώσεις, Βικτόρια. Δεν σε έκανα και κάτι, θα δείτε μετά τι θα σου κάνω. Ναι, 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 ναι. Έλα, έλα, ωραία. Με τα τρία! Ένα! Δύο! Τρία! Πάει και τα πλούνα της! Παντός! Παρού! Παντού έχει λέει να δει! Παιδιά, κάντε ένα like για τη Βικτόρια και μια εγγραφή. Κοιτάξτε τι έκανε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, απλά κοιτάξτε πώς έγινε. Παιδιά, και στην παντόφλα και στην πλούσα και παντού! Αλλά τώρα πάμε στην Κωνσταντίνα. Παιδιά, τώρα τέλος ήρθε το ράντ μου για να βγάλω αυτό το καρπούζι από το κεφάλι μου, γιατί πραγματικά πονάει πάρα πολύ. Ναι, και διάλεξε κάτι από τους αριθμούς. Για πες το 3. Για να δούμε τι έχει το 3. Και το 3 έχει. Να σπάς 5 αυγά στο κεφάλι σου! Ό,τι καλύτερο. Τώρα θα βρωμά με καρπούζι και με αυγά. Δεν πειράζει. Πάμε, παιδιά! Παιδιά, η Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή είναι έτσι και τώρα θα τη σπάσουμε 5 αυγά πάνω στο κεφάλι της. Κωνσταντίνα, πάμε! Να κάνετε σιγά! Πρώτο! Πάμε να σπάσουμε το δεύτερο! Περίμενε! Ωραία! 4! Ωραία, 4! Πάμε, πάμε, κι άλλο! 5! Είναι η δικιά μου σειρά. Τώρα θα διαλέξω κάποιον αριθμό. Λέω να διαλέξω τον αριθμό 6. Τώρα βγάζω εδώ να δούμε. Να βάψεις το πρόσωπό σου με μερέντα. Τι! Παιδιά, είναι ό,τι πιο extreme. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, εγώ θα τα καταφέρω. Δεν θα παραιτηθώ. Θα γεμίσει όλα τα προσωπάκια, ολόκληρη μάσκα. Φέρτε, φέρτε, φέρτε. Ωραία, παιδιά. Πάμε να κάνουμε ένα ωραίο μουστάκι. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εδώ. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Χάλια! Έλα, μάσκα προσώπου θα κάνεις εδώ. Ναι, θα είναι πάρα πολύ. Όχι παντού. Όχι παντού. Έλεγε στο πρόσωπο. Θα κάνω μονόφριδο. Εδώ. Έλα. Ωραία. Και στη μύτη. Ωραία. Θα κάνω και τη μύτη λίγο εδώ. Εντάξει, πιστεύω φτάνει. Δεν μπορώ άλλο. Παιδιά, τώρα είναι η σειρά τη Βικτόρια. Βικτόρια, χαίρεσαι. Χαίρεσαι πολύ. Όχι. Για διάλεξε έναν αριθμό. Υπερβολικά γρήγορα ήρθε η σειρά μου. Καλά, θα διαλέξω το τελευταίο, το 15. Οκ. Για να δούμε τι έχει το 15. Κάνε μπάνια με πορτοκαλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις έτσι, έτσι παντού, σαν να κάνεις κάτι κομπάνιο. Πάμε να φέρουμε την πορτοκαλάδα. Ή παιδιά, θα κολλάω ολόκληρη απάνω μέχρι κάτω. Δεν μου φτάνει σαν τη γη που κολλάει τα πρόσωπά μου. Τώρα θα κολλάνε και τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα πάντα. Παιδιά, να τη εδώ η πορτοκαλάδα. Βικτόρια, θα πρέπει να βάζεις εδώ, εδώ στο χέρι σου, εδώ στα πόδια σου παντού, σαν να κάνεις κάτι κομπάνιο. Πρέπει να το κάνεις πολύ εξτριμέλα. Για να το κάνεις για τους συνδρομητές μας θα το κάνεις. Για να το κάνεις σωστά θα το ρίξεις το κεφάλι, επειδή όλοι έτσι κάνουν μπάνιο πρώτα. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3. Και και στα χέρια παντού κάνεις κανονικό μπάνιο, Βικτόρια. Κάνεις, φαντάσου πως αυτό είναι νερό. Κάνε κι άλλο κι άλλο. Εδώ, εδώ, κάνε και εδώ. Είναι πάρα πολύ κρύο. Εδώ. Τελείωσε πολύ γρήγορα, τελείωσε πολύ γρήγορα, αλλά κοιτάξτε. Κοιτάξτε, είναι γεμάτη εδώ πέρα με πορτοκαλάδα. Πες η Βικτόρια να μην είναι τόσο τυχερή σε αυτό το challenge και εμείς πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα! Παιδιά, τώρα είναι η σειρά της Κωνσταντίνας. Για Κωνσταντίνα, πες ποιο αριθμό θα διαλέξεις. Το 5 θα πάρω. Οκ, για να δούμε τι είναι το 5. Τι είναι, να ρίξει πάνω σου αλεύρι! Δηλαδή, θα πρέπει να ρίξει εδώ πάνω στο κεφάλι σου. Μα γιατί θα κολλά παντού τώρα, γιατί είναι με το αυγό και να κλείσω από τα μάτια σου. Αυτό θα κάνει. Από τον καρπούζι που είναι και βρεγμένη. Θα κολλήσει όλο το αλεύρι πάνω και θα γίνει με σύμπη. Πάμε να φέρουμε το αλεύρι.
λοιπόν, παιδιά, ορίστε το αλεύρι, έχει τα βόλο κρυζί. Κοιτάξτε, ναι. Βάλτε χέρια. Έλα, έλα, βάλε. Λοιπόν, θα το τρίξουμε εμείς. Καημένη! Σκέψε το, σκέψε το. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Έλα, 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 γιατί ήδη τη συμμετιένει. Κλείστα μάτια όλα, κλείστα. Έλα, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Όχθε μου, τέμω, πάμε. Με τσέκει και πάρα πάνω, λέτε κιόλας. Άντε μάτια μου. Να ανοίξω τα μάτια. Ναι, άνοιξε. Πώς νιώθεις? Νιώθω απέσια γιατί δεν ξέρω και είναι περίεργη αίσθηση. Αλλά είναι όμορφο κατά κάποιο τρόπο. Χριστούγεννα έχει καλοκαίρι. Ναι, όχι, ναι. Ο άνθρωπος είμαι, δεν το βλέπετε. Ωραία, και πάμε τώρα σε μένα. Πάμε στη Κική, είναι το τελευταίο της round. Θα διαλέξω τον αριθμό 14. Λοιπόν, λέει, να βάλεις 5 παγάκια μέσα στο στόμα σου για 30 δευτερόλεπτα. Για το που να πάρα πολύ χειρότερο και από αυτό εδώ πέρα που έχω βάλει μέσα. Όλα τα παγάκια σήμερα από 50 θα πετύχουν στην Κική μας και πάμε να δούμε πώς θα πάμε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή χωρίσε τα παγάκια. Αυτό πονάει πάρα πολύ. Ξέρω γιατί. Εντάξει, δεν ξέρω αν αντέξω, αλλά πάμε. Βάλε, άμα δεν σχωρέσουν 5, όσο σχωρέσουν. 1, 2, τουλάχιστον 3 όμως τα άλλα. 3, 4, έλα, και 5. Ναι, ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Θα σε βοηθήσουμε στο γράμμα μέχρι την ώρα. Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Και πάμε, παιδιά, τώρα στη Βικτόρια. Λοιπόν, παιδιά, είναι η σειρά μου. Έχουν μείνει οι δύο αριθμοί, το 2 και το 10. Και εγώ θα πάρω το 2. Ωραία, για να δούμε. Για πάρτο. Να βάλεις τα μαλλιά σου και σκέτσα. Δηλαδή, θα πρέπει να βάλεις τα μαλλιά σου και σκέτσα. Παιδιά, τελικά αυτό είναι το χειρότερο, επειδή θα βρωμάω για κάποιες μέρες και έτσι που είμαι σίγουρη και είναι ό,τι χειρότερο, δεν το θέλω καθόλου. Και θα λαβάψει και θα είναι η κοκκινομάλα αντί για ξανθομάλα. Πάμε να παίρνουμε την κέτσα! Παιδιά, τώρα η Βικτόρια θα βάλει στο μαλλί της, θα βάψει το μαλλί της με κέτσαπ, θα γίνει κοκκινομάλα, για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε, Βικτόρια! Είσαι δυνατή, έλα, μπορείς. Το έχεις. Α, είναι κλειστό. Παιδιά, Βικτόρια, θες να παρατηθείς ή θα το κάνεις? Να πω την αλήθεια, θέλω πάρα πολύ να παρατηθώ, επειδή θα βρω πάρα πολύ κέτσαπ. Αλλά επειδή είμαι δυνατή και μπορώ, τελικά θα το κάνω. Για να πάρω και τα λεπτά στο τέλος. Ωραία. Πάμε. Ναι, δεν το είπαμε, παιδιά, ότι όποια δεν θα παρατηθεί, τότε θα πάρει στο τέλος λεφτά. Δηλαδή 50-50-50. Άμα δεν παρατηθεί καμία μας, τότε όλες μας θα πάρουμε λεφτά. Άμα παρατηθεί κάποια, τότε είναι χαμένη και οι υπόλοιπες παίρνουν λεφτά. Έλα, Βικτόρια, κάντε. 1, 2, 3. Ω Θεέ μου. Βρωμάει υπερβολικά πολύ. Καλά, φτάνει. Η Βικτόρια είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι, το έκανα και μόνη. Παιδιά, ναι. Και τώρα Κωνσταντίνα, είναι δικιά σου. Α, φοβάμαι, θα μου τύχει. Πάμε να δούμε. Παιδιά, ναι. Να πιεις ομό αυγό. Δεν το κάνω. Λοιπόν. Δεν θα το κάνω γιατί ήδη βραμάμαι αυγό. Και έχω, δεν μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου το αυγό το ομό. Και δεν έχω πιει ποτέ. Οπότε παρετούμε. Παιδιά, σε αυτή την περίπτωση τώρα που παρετήθηκε η Κωνσταντίνα, θα πρέπει να το κάνουμε μία από εμάς τις δύο. Πρέπει να κάνουμε πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Εσύ το κάνεις, εσύ το κάνεις, το κάνει η Βικτόρια, όχι εγώ. Ναι. Βικτόρια, πανιώδεις. Πάω να φέρω το αυγό. Παιδιά, δεν θέλω καθόλου να το κάνω. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η κέτσαπ στα μαλλιά μου που βρωμάει ή το αυγό το οποίο τώρα θα πρέπει να το πιω. Έλα, μπορείς, είσαι δυνατή, θα πάρουμε όμως λεφτά. Έλα, αλλά τώρα πια μετά το κέτσαπ δεν παρατηθεί. Έλα. 1, 2, 3. Το καταφέρνει, πώς το κάνει. Ωραία, Βικτόρια. Το έβαλε μέσα όλο. Το έβαλε μέσα όλο, παιδιά, τα κατάφερε.
καλύτερη η Βικτόρια. Κοιτάξτε, έχουμε τα λεφτά. Μπράβο, Βικτόρια, ήσουν πολύ δυνατή σήμερα. Και εγώ πολύ δυνατή σήμερα. Άρα, εγώ και η Βικτόρια είμαστε δυνατοί. Κερδίσαμε τα λεφτά 50-50. Η Κωνσταντίνα έχασε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, το κούδουνο καμπανάκι για να μην χάσετε το βιντεάκι. Και γράψτε σχόλια άμα θέλετε να ξανακάνουμε κάτι τέτοια βιντεάκια που είναι πάρα πολύ extreme. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!